Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, περιμένω να μπουν και άλλοι, συνταγή είναι μοναδική, θα φτιάξουμε πινιρλί σήμερα. Φανταστική συνταγή. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά, οπότε περιμένετε να μαζευτούν λίγοι ακόμα. Σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ σεξι. Να κλείσω την μπακουρόν πόρτα γιατί κάνει θόρυβο. Πάρε και τον καφέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στην Αμερική, καλημέρα παντού. Τι ωραία να ανοίξουμε ένα μαγαζί στην Αυστραλία, Να πάω να μείνω μόνιμα στην Αυστραλία θέλω. Είναι καταπληκτικά. Τι γίνεται, γιατί έχω αργή σύνδεση. Μια χαρά είναι. Εδώ και εδώ, το Wi-Fi μια χαρά, δεν ξέρω γιατί γράφει ότι έχω αργή σύνδεση. Καλά, το όνειρό μου είναι να ανοίξω Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Μελβούρνη. Τρία εστιατόρια. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Θα είναι τα γκουρμέ μου. Όχι τώρα όμως, ακόμα είμαι πιτσιρικάς. Θα μεγαλώσω λίγο ακόμα. Πιτσιρικάς λέω και έχω άσπρα μαλλιά. Ξέρετε, στο Masterchef όταν είχα πάει ήμουν 25 χρονών. Τώρα είμαι 36. Είναι ο 11ος χρόνος που έχει περάσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου το Masterchef αυτό ένα. Θυμάστε. Πέρασαν 11 χρόνια. Πιτσιρικά με πήρανε, παππού με κάνανε. Δεν ντρέπονται λίγο. Και εσύ είναι η ωραία. Ερώτηση. Σε όλους. Ποιος ξέρει να μου πει ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Για να δούμε. Κανείς δεν το ξέρει. Όλοι νομίζουμε πως είναι το Σίδνεϊ, αλλά δεν είναι. Για πείτε, ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Για να δω μία απάντηση. Α, παρακολουθεί και ο Μάξιμος ο Πετρόχυλος. Αυτά είναι. Το παλικαράκι μας. Λοιπόν, δεν είναι η Μελβούρνη. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Δεν είναι το Σίδνεϊ. Για ψάξτε μετά στο Google να δείτε ποια είναι. Το έχουν γράψει μερικοί, η αλήθεια είναι. Μπράβο. Καμπέρα. Οχο. Ναι, όλοι νομίζουν πως είναι το Σίδνεϊ. Καμία σχέση. Ούτε Μελβούρνη είναι, ούτε το Σίδνεϊ είναι. Είναι μια μικρή πόλη. Αλλά αυτό είναι το λογικό. Μόνο στην Ελλάδα έχει γίνει. Αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα είναι φανταστικό. Όλα τα υπουργεία, όλα τα δικαστήρια, όλα τα σημαντικά πράγματα βρίσκονται στην πρωτεύουσα της χώρας που είναι η Αθήνα. Και είναι λάθος. Γιατί άμα μοιράζανε στις υπόλοιπες πόλεις όλα τα υπόλοιπα πράγματα, όλες οι πόλεις θα είχαν περισσότερα ζωή. Όπως γίνεται στην Αμερική. Άλλο πράγμα, Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι η πρωτεύουσα της οικονομίας. Το Λος Άντζελες είναι η πρωτεύουσα του Hollywood και όλων των διασύμων. Η Ουάσιγκτον είναι η πρωτεύουσα του, η πολιτική πρωτεύουσα να το πω έτσι. Γενικά έχουν μοιραστεί παντού και όλα σε όλες τις χώρες. Στη Γερμανία μα πας το ίδιο, στη Γαλλία μα πας το ίδιο, στην Αγγλία μα πας το ίδιο. Στην Αγγλία ειδικά, να σας πω, φέτος που κάναμε τα γυρίσματα του BBC, τα BBC τα κάναμε Σκωτία και όχι Αγγλία. Γιατί θεωρούν το BBC, σαν BBC, θέλει να μοιράζει ισόποσα τις δουλειές. Στην Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Αγγλία, παντού. Δηλαδή δεν δίνουν δουλειές μόνο σε μία χώρα, μία πόλη και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το πράγμα που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι φανταστικό. Ο μισός πληθυσμός είναι στην Αθήνα, όλες οι δουλειές είναι στην Αθήνα και η επαρχία δεν έχει τίποτα. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, να ήταν ο Άριος Πάγος στη Θεσσαλονίκη. Να ήταν το Υπουργείο Οικονομικών στην Κρήτη.
να ήταν στη Λάρισα το Υπουργείο Αμήνης. Δηλαδή, φανταστείτε να έχει χωριστεί τόσο ωραία όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, πόσο φανταστικό θα ήταν. Γιατί θα είχε περισσότερες δουλειές και στην επαρχία και βέβαια οι υπόλοιπες πόλεις θα ήταν εξίσου σημαντικές όσο την πρωτεύουσα. Αλλά τώρα έτσι όπως τα έχουν κάνει, σκατά, ουσιαστικά για να τα έχεις όλα μαζί ολοκληρωμένα πρέπει να έρθεις στην Αθήνα. Οπότε τι γίνεται, οι υπόλοιπες πόλεις το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι πολύ λιγότερα πράγματα. Γράφει όλη την ώρα ότι έχει αργή σύνδεση δικτύου στο Facebook, ελπίζω να μην κόβει. Να δώσω καλημέρα σε όλους, θα φτιάξουμε σήμερα πενιρλί. Τα έχω έτοιμα για να το ρίξω στο φούρνο, οπότε θα τα ρίξουμε με το που πάμε εκεί πέρα, θα ρίξουμε μέσα τα πενιρλί, γιατί θέλουν περίπου 15 λεπτάκια για να γίνουν, 15-20. Και όση ώρα γίνονται τα πενιρλί, ενώ ψήνονται στο φούρνο, εμείς θα ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα πενιρλί για να σας δείξω πώς ακριβώς τα φτιάχνετε και πόσο εύκολα είναι. Να ζητήσω μία χάρη όσοι μπορούν. Γεια σου Μάρκο. Μάρκος Παπακωνσταντίνου, ο υπεύθυνος όλων των συνταγών μου στην τηλεόραση. Η Μαρία Βασιλακοπούλη είναι υπεύθυνη όλων των συνταγών στα βιβλία και στα περιοδικά. Είναι δύο άνθρωποι πολύ σημαντικοί για εμένα. Και είναι καταπληκτικοί, τους αγαπώ και τους δύο πάρα πολύ. Η Νταϊάννα Αλεξάκη είναι υπεύθυνη στα social media μαζί με τη Βικτόρια, αλλά δεν τους συμπαθώ τόσο πολύ και τις δύο. Εκτός αν γράψουν σήμερα όλες τις πληροφορίες που θα δώσω για το βίντεο. Εκτός. Λοιπόν, χαιρετώ Αγγλία, όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Οπουδήποτε βρίσκονται οι Έλληνες, σας χαιρετώ, σας αγαπούμε, μας λείπετε, μακάρι να γυρίσετε πίσω. Και αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να πάω να ξεκινήσω. Είμαστε εντάξει πάνω από 10.000 εδώ και πολλή ώρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και τελειώνουμε. Λοιπόν, όποιος μπορεί να γράφει τη συνταγή και σε άλλες γλώσσες θα μας ήταν πάρα πολύ βολικό. Λοιπόν, αυτά είναι τα πενιλί μου εδώ. Έχω ανέκδοτο. Πώς λέγεται η Κινέζα που δουλεύει σε μπουγατζίδικο. Πενιλί, χαχα, καλό, πενιλί. Δεν το πιάστε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Έτσι όπως είναι, ρίχνουν τα πενιλί μέσα στο φούρνο για να ψηθούν. Εδώ και εδώ. Ένα. Μισό λεπτάκι να ανεβάσω και αυτό ψηλά. Το βάλω ανάποδο το ταψί για να λειτουργήσει σαν σχάρα. Ένα. Δύο. Και πάμε να σας δείξω πώς γίνονται τα πενιλί. Ελπίζω το Facebook να φαίνεται κανονικά, γιατί μου γράφει όλη την ώρα ότι έχει αργή σύνδεση δικτύου, οπότε ελπίζω πραγματικά να μην γίνεται τίποτα λάθος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε υλικά για να φτιάξουμε το ζυμαράκι μας. Για να φτιάξουμε ζυμάρι για τα πενιλί είναι πάρα πολύ απλό. Χρειαζόμαστε. Εδώ έχω τη συνταγή μου, έτοιμη, νοικοκυρεμένη, 350 γραμμάρια νερό. Εδώ, που είναι η ζυγαριά μου, εδώ είμαστε, 350 γραμμάρια νερό. Όπως βλέπετε το νεράκι μου το παίρνω στη θερμοκρασία δωματίου, κατευθείαν από την βρύση, 350. Άλλα 30, εδώ. Τέλεια. 3.50 ακριβώς. Λοιπόν, φεύγει η ζυγαριά. Δεν είχαμε μετρήσει το νερό. Έχουμε μετρήσει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και μέσα στο νεράκι μας θα προσθέσουμε τη μαγιά μας. Νομίζω οι εταιρείες με τη μαγιά πρέπει να μου δώσουν ένα σημαντικό ποσοστό από τις πωλήσεις τους μετά από την καραντίνα, γιατί θεωρώ ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλίτσα. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, μία μαγιά 9 γραμμάρια τη ρίχνουμε μέσα εδώ. Και προσθέτουμε και μία πρέζα ζάχαρη. Μία πρέζα ζάχαρη, ίσα ίσα ζαχαρίτσα για να πάρουν ωραίο χρώμα και να φάει μαγιά να αφρατέψει, να αυγατέψει. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη μαγιά μαζί με το νερό και τη ζάχαρη και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Για να φτιάξουμε πενιλί και να έχει αυτή τη φανταστική υφή, χρειαζόμαστε σκληρό αλεύρι. 500 γραμμάρια σκληρό αλεύρι, μπράβο, πού το. Ναι, 500 γραμμάρια σκληρό αλεύρι. Το ρίχνω μέσα, το αλεύρι μου. Τώρα σε περίπτωση που δεν έχετε σκληρό αλεύρι και θέλετε να κάνετε τα πενιλί σήμερα, μπορείτε να βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
αλλά δεν θα έχει αυτή τη μαστιγωτή υφή που θέλουμε να έχει. Θα είναι πολύ ωραία, φράτα θα είναι, ωραία σεξι, αλλά δεν θα έχουν αυτή τη μαστιγωτή υφή που θέλουμε να έχουμε και το σκληρό αλεύρι είναι αυτό που μας τη δίνει. Τώρα, για να πάρουμε αυτό το υπέροχο χρώμα και το υπέροχο έτσι sexy feeling που μας δίνει το πενιλί, θα έρθω από εδώ γιατί από εκεί καίγομαι. Τέλεια. Νομίζω ότι είμαι καλύτερα εδώ. Χρειαζόμαστε να ρίξουμε λίγο αλεύρι ολικής άλεσης. Καλά θα με λατρέψετε γιατί εσείς που κάνετε διατροφή ολικής άλεσης θέλετε να το βάζετε παντού. Εδώ πέρα το βάζουμε πραγματικά γιατί το χρειαζόμαστε συνταγή. Σε περίπτωση που δεν έχετε αλεύρι ολικής άλεσης και έχετε διάφορα άλευρα στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε είτε σιμιγδάλι, είτε καλαμποκάλευρο, είτε να κάνετε μίξ ολικής σιμιγδάλι, καλαμποκάλευρο. 100 γραμμάρια όμως, όχι παραπάνω. Τα 500 γραμμάρια σκληρό αλεύρι είναι απαραίτητα για να μας δώσει την υφή στο πενιλί μας. Τα 100 γραμμάρια είναι για να μας δώσει τη γεύση και ουσιαστικά το feeling του φανταστικού πενιλί που τρώμε στη Νέα Ιωνία και γενικά στο κέντρο και όλα τα υπόλοιπα. Γενικά τα 100 γραμμάρια είναι που κάνουν τη διαφορά στο πενιλί μας. Οπότε ρίξαμε μέσα και το αλεύρι για όλες, το αλεύρι ολικής και θέλω 10 γραμμάρια αλάτι. Θα βάλουμε αλατάκι εδώ, δεν θα το λυπηθούμε. 10 γραμμάρια αλάτι είναι περίπου μία κουταλιά κοφτή του γλυκού. Τώρα, σε περίπτωση που έχετε χρόνο να αφήσετε το μείγμα σας έτσι όπως είναι για 10 λεπτάκια, να δουλέψει στην αρχή η μαγιά με το νεράκι και τη ζάχαρη, καλώς. Άμα δεν έχετε χρόνο, έτσι όπως είναι, κατευθείαν πάει πίσω στο μίξερ, εδώ. Καθόλου λάδι, τίποτα δεν βάζουμε μέσα. Αρχίζουμε να χτυπάμε στην αρχή σιγανά, εδώ. Και συνεχίζουμε να χτυπάμε σε σιγανή ταχύτητα, να το γράψουμε αυτό, Diana. Γιατί άμα βάλουμε πολύ δυνατά, επειδή είναι σκληρό το smart, μας χαλάσει το μίξερ και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά ανακατεύουμε εδώ. Η συνταγή είναι πανεύκολη, δεν υπάρχει. Και για να δούμε στα άλλα τι γίνεται. Μια χαρά. Γίνονται τα πενελί μου, θα γίνει χαμός. Έχω ήδη 5 στο φούρνο, θα φτιάξω και άλλα 5, οπότε συνολικά θα πάρω 10 πενελί. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, και άρχισε το ζυμαράκι μου να δένει. Σε αυτό το σημείο θέλω να χτυπήσετε το ζυμάρι σας για τουλάχιστον 5 με 8 λεπτάκια, αναλόγως πόσο δυνατό είναι το μίξερ σας. Γιατί θέλουμε να δουλέψει γλουτένη από το σκληρό αλεύρι. Άμα δουλέψει γλουτένη από το σκληρό αλεύρι, θα μας δώσει αυτή τη μαστιχωτή υφή. Άμα δεν δουλέψει, το πενελί σας θα κόβεται, θα είναι αφράτο, θα είναι ψωμένιο. Άμα δουλέψει γλουτένη και ουσιαστικά κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τότε θα γίνει κάτι μοναδικό. Το πενελί σας θα κάνει αυτή τη φανταστική υφή που πολύ λίγα μαγαζιά έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει καθαρή εικόνα. Μισό λεπτάκι να βάλω, πώς το λένε, να βάλω 4G. Νομίζω με το 4G μπορεί να δουλέψει καλύτερα. Για να δούμε, η σύνδεση είναι διαθέσιμη. Έβαλα 4G στο πώς το λένε, στο κινητό μου. Οπότε ελπίζω να δουλέψει κανονικά. Τέλεια. Λοιπόν. Χτυπάμε καλά και σε αυτό το σημείο, ενώ φαίνεται το ζυμάρι σας ότι είναι έτοιμο, κοιτάξτε εδώ, θέλω να συνεχίσετε να χτυπάτε τουλάχιστον 5-6 λεπτάκια. Στη σιγανή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να είναι πολύ δυνατά. Εδώ, χτυπήσουμε 5-6 λεπτάκια μέχρι που το ζυμάρι μας να κορδάρει, να δουλέψει η γλουτένη, να δημιουργήσει ίνες και να μας δώσει αυτή την υπέροχη υφή που θέλουμε να έχει τελικά το πενιλί. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έχω χρόνο να το χτυπήσω τόσο πολύ, γιατί θα βαρεθείτε να με βλέπετε να χτυπάω ένα ζυμάρι. Παίρνω το ζυμαράκι μου εδώ. Τέλεια. Πατσέτα, πατσέτα στην άκρη. Κλειδιά στην άκρη. Μισό λεπτάκι. Έρχομαι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο λαδάκι. Εδώ λίγο ελαιόλαδο. Για να μην κολλήσει το ζυμάρι μας, βάζουμε το ζυμάρι μέσα που είναι η μεμβράνη μου, να τη μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη να φουσκώσει. Εμένα μου πήρε πολύ λίγο χρόνο γιατί η μαγιά που χρησιμοποιώ αυτή τουλάχιστον τώρα είναι καλή. Μπορεί άλλες φορές να μην είναι τόσο καλή. Κάποιες φορές είναι καλή, κάποιες φορές δεν είναι καλή. Ένα περίεργο πράγμα. Και το καταλαβαίνεις από το χρόνο που παίρνει για να φουσκώσει το ζυμάρι. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι μόνο αυτό. Βλέπετε είναι μια χούφτα ζυμαράκι και άμα τα αφήσουμε να φουσκώσει και διπλασιαστεί θα γίνει έτσι. Θέλουμε ουσιαστικά να διπλασιαστεί. Αυτό μπορεί να πάρει από 45 λεπτά μέχρι και μια μισή ώρα. Ανάλογα πόσο καλή είναι η μαγιά και πόσο ζεστό είναι το σπίτι σας. Κοιτάξτε εδώ,
Το ζυμάρι είναι τέλειο. Έτσι όπως είναι το ξεφουσκώνω, το πιάνω στα χέρια μου. Το αγαπάω αυτό το ζυμάρι, δεν υπάρχει. Το, λαδάκι, το μόνο λαδάκι που βάλαμε μέσα ήταν το λαδάκι που υπήρχε στο, στο μπολ. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι, όταν το πιάσετε στα χέρια σας, θα καταλάβετε πόσο είναι σαν πλαστελίνη. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ, είναι τόσο μαστιχωτή η φύτη και υπέροχη, που πραγματικά δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το μπολ πάει στην άκρη, εδώ. Και τώρα, μισό λεπτάκι έρχομαι. Ψάχνω να βρω το σιμιδάλι μου, μισό λεπτάκι. Πού είναι το σιμιδάλι, Παναγία μου? Where is the σιμιδάλι? Where is the σιμιδάλι? Ωραία. Το βρήκα. Λοιπόν, σιμιδάλι εδώ. Και μπορείτε να ανοίξετε είτε με αλεύρι, είτε μπορείτε να ανοίξετε με οποιοδήποτε άλλο άλευρο που σας είπα. Μπορείτε να ανοίξετε είτε με καραμποκάλευρο, είτε με σιμιδάλι, είτε με οτιδήποτε θέλετε. Γενικά, οτιδήποτε διαφορετικό ανοίξετε που έχει διαφορετική υφή από το αλεύρι θα δώσει μια κροκάντε υφή στο πενελί μας και είναι κάτι που θέλουμε. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το ζυμαράκι μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χειριστείτε, θα το καταλάβετε. Εδώ θα κόψω στα 5, γιατί βγάζουμε 5 πενελί. 1, 2, 3, 4, 5. Ποιο έχω αδικήσει? Αυτό το έχω αδικήσει εδώ. Θα βάλω λίγο ακόμα εδώ. Και όλα είναι μια χαρά. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνουμε το ζυμαράκι. Το έχουμε ξαναπεί το τι κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο ζυμαράκι να τα ανοίξουμε ωραία. Οπότε παίρνουμε έτσι όπως είναι. Το απλώνουμε λίγο με τα χέρια. Εδώ. Τυλίγουμε, 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 τυλίγουμε. Εδώ. Και κάνουμε ένα ωραίο μπαλάκι. Τώρα, αυτό το μπαλάκι το ανοίγουμε λίγο με τα χέρια, εδώ. Και σε περίπτωση που θέλουμε να το ανοίξουμε και να έχει έτσι μια πιο κροκάντε υφή, ρίχνουμε λίγο σμιγδάλι στον πάγκο μας. Εδώ. Τέλεια. Σμιγδάλι, σμιγδάλι. Ξαναλέω, εγώ ρίχνω σμιγδάλι, μπορείτε να ρίξετε καλαμποκάλευρο, δεν μπορείτε να ρίξετε και κανονικό αλεύρι, δεν υπάρχει θέμα. Και ανοίγουμε με έναν πλάστη, εδώ. Το σιμιγδάλι θα σας βοηθήσει για να μην κολλάει πάνω στον πάγκο και βέβαια με το σιμιγδάλι θα ανοίξει και πάρα πολύ σωστά και θα έχει ωραία υφή το πενιλί. Λοιπόν, ανοίγω το πρώτο εδώ. Καλά, χρησιμοποιώ τη μεμβράνη. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα πλάστη. Ένα. Λίγο ακόμα εδώ θα ανοίξω. Θέλουμε να πάρουμε ένα τέτοιο ζυμαράκι, εδώ, πεπλατισμένο, ένα. Ξαναρίχνω σιμιδάλι πάνω στον πάγο μου για να ανοίξω όλα τα υπόλοιπα, εδώ. Τέλεια. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, παίρνω, φτιάχνω το ζυμαράκι μου λίγο, εδώ. Να το κάνω ένα ωραίο μπαλάκι, για να μπορέσει να ανοίξει ομοιόμορφα. Φανταστικό ζυμάρι, δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν. Εδώ. Συνεχίζω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ανοίγω. Το σιμιγδάλι θα μας βοηθήσει ή το αλεύρι. Σιμιγδάλι δεν έχω γράψει συνταγή που σας έχω δώσει, αλλά θα βάλει η Νταϊάννα. Μπορούμε προαιρετικά να βάλουμε σιμιγδάλι. Σωστά, Νταϊάννα. Μπράβο, Νταϊάννα. Ή η Βικτόρια. Όποια από τις δύο θέλει. Εκτός άμα έχει ραντεβού η Νταϊάννα και βλέπει το βίντεο από τη Βικτόρια, ή εκτός άμα σημαίνει το αντίθετο. Λοιπόν, δεν θα μου πάρει πολλή ώρα. Ίσα-ίσα. Δύο λεπτάκια θέλω. Εδώ και εδώ. Απλώνω λίγο με τα χέρια μου εδώ. Δύο. Συνεχίζω με το τρίτο. Μισό λεπτό και λίγο να δω τα πενελί στο φουρνό. Σε τρία λεπτά είναι έτοιμο, οπότε να βάλω χρονόμετρο. Εδώ. Συνεχίζω. Εδώ. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι σε περίπτωση που κάνετε το ζυμάρι και δεν θέλετε να τα ψήσετε όλα και να τα φάτε, εγώ ας πούμε αυτό κάνω. Ψήνω το ένα. Και μετά ψήνω σκέτα τα ψωμιά, χωρίς γέμιση, τα βάζω στην κατάψυξη και ουσιαστικά οποτεδήποτε θέλω να κάνω φρέσκα πενιλί, κατευθείαν βγάζω την κατάψυξη, τα γεμίζω και τα ψήνω στο φούρνο. Οπότε έχετε και αυτή την εναλλακτική, εδώ.
Κοιτάξτε, απλώστε εδώ και μην το κάνετε έτσι ωραίο στρόγγυλο. Πάρτε με τα χέρια. Τρία. Άλλα δύο μείνανε. Τελειώνουμε. Ενισχύτε. Ξέρετε, δεν θέλω να γίνουμε βαρετός όταν με βλέπετε να κάνω βίντεο. Θέλω όλη την ώρα να φτιάχνουμε πράγματα, αλλά και αυτό θα το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, φτιάχνω το μπαλάκι μου ωραίο εδώ. Ξανά λίγο σμιγδάλι θέλω. Με ξέρω, έχω βάλει τώρα σμιγδάλι χοντρό, οπότε θα γίνει υπερσέξι. Εδώ. Κοιτάω λίγο στην αρχή. Ξαναπαίρνω σμιγδάλι. Υπέρα που φαίνεται ότι κάτι έχει πάει λάθος. Κοιτάξτε πόσο δύσκολα ανοίγω το ζυμάρι και πόσο γυρνάει πίσω στη θέση του. Αυτό οφείλεται στο σκληρό αλεύρι. Σε περίπτωση που βάλετε μαλακό αλεύρι, δεν θα έχετε αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή το ζυμάρι δεν θα γυρνάει πίσω. Με το που τα ανοίγω, κατευθείαν θα ανοίγει και θα μένει ως έχει. Ενώ τώρα επειδή έχω βάλει το σκληρό το αλεύρι, γυρνάει πίσω. Εδώ. Τέσσερα. Πάμε και για το τελευταίο εδώ. Καλά φαίνονται πεντακάθαρα, έτσι. Μου κάνει καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, και το τελευταίο μας εδώ. Έχω σμιγδάλι στον πάγκο μου. Να κοιτάξουμε το τελευταίο να πάρω όλα τα σκουπίδια για να καθαρίσω όσο λιγότερο γίνεται. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Φανταστικό πράγμα. Μην ξεχάσετε να βάλετε αλάτι και ζαχαρίτσα μέσα στο ζυμάρι. Λίγο ζάχαρη θέλουμε για να πάρει ωραίο χρώμα. Αλλά θέλουμε αλατάκι για να γίνει ωραίο. Απλώνουμε εδώ. Και ουσιαστικά το κάνουμε πεπλατισμένο. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να τα γεμίσουμε. Κοιτάξτε εγώ πώς τα γεμίζω. Πολύ απλά. Θέλω λίγο βούτυρο. Εδώ. Ένα. Δύο. Ένα. Ειδικά στις άκρες. Εκεί πέρα που θα τυλίξουμε. Για να γίνει βουτυράτο. Εδώ. Φαίνεται πολύ το βούτυρο που βάζω, αλλά είναι ελάχιστο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαίνεται. Έχουμε βάλει 0 λιπαρά τώρα στο πενελί μας. Οπότε να θυμάστε ότι αν βάλετε λίγο βουτυράκι θα γίνουν υπερσέξι. Θα τραβήξει το ζυμάρι, θα μυρίσουν τα πενελί, έτσι πενελί ιωνίας. Οπότε εντάξει, το ζυμάρι από το πενελί ιωνίας δεν παίζεται. Δεν υπάρχει. Χρησιμοποιεί δεν ξέρω πόσα διαφορετικά αλεύρια. Είναι πολύ μυστική συνταγή. Ψήνει σε ξυλόφουρνο, οπότε όλα αυτά πραγματικά κάνουν φανταστική τη συνταγή. Οπότε, οι γεμίσεις είναι σχετικές. Μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Εγώ μια γέμιση που δουλεύει 100% μας αρέσει. Είναι αυτό που θα σας δώσω τώρα. Βάζω λίγο τυρί κρέμα. Γιατί βάζω τυρί κρέμα? Γιατί τα πενελιά μου δεν τα φας εκείνη την ώρα. Γενικά δεν τρώγονται μετά. Γιατί το τυρί κοκαλώνει άμα βάλουμε γραβιέρα. Οπότε, βάζοντας λίγο τυρί κρέμα. Μπορείτε να το ανακατέψετε με τη γραβιέρα. Μπορείτε να το ρίξετε κατευθείαν έτσι. Κρατάει μια πολύ ωραία σύσταση στο πενιλί για να το φάμε και μετά από λίγη ώρα. Οπότε, άμα σας αρέσει, κάντε το. Άμα δεν σας αρέσει, μην το κάνετε. Εδώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τυρί κρέμα. Οπότε, βάζω λίγο τυρί κρέμα. Μισό λεπτάκι. Αυτό το βουτυράκι που με έχει περισσέψει, θα το γιώσω λίγο. Στα μικροκύματα. Μισό λεπτάκι έρχομαι. Λοιπόν, γραβιέρα, κασέρι, οτιδήποτε κίτρινο τι θέλετε από πάνω, εδώ. Μπορείτε να βάλετε κέτσαπ, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει γενικά. Το πενελί είναι και μια συνταγή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα leftover στο σπίτι μας. Εδώ. Και θα βάλω και λίγο bacon. Το κόβω στα τρία. Εδώ και εδώ. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Οπα. Τέλεια. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και τώρα τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε, κλείνουμε από εδώ, κλείνουμε από εδώ και μόλις κλείσουμε, πιάνουμε τις άκρες. Μην ανησυχείτε, θα το έχετε αρκετά κλειστό εδώ και απλώνουμε λίγο με τα χέρια, εδώ και σιγά σιγά θα γίνει τέλειο. Κοιτάξτε, κλείνουμε, κλείνουμε, σχεδόν να ενώσουν αυτά τα δύο, οι δύο άκρες. Φροντίζουμε στις γωνίες εδώ πέρα
να κλείσουμε και να σφραγίσουμε καλά. Και μόλις το φτιάξουμε, τι κάνουμε? Απλώνουμε λίγο με τα χέρια και ανοίγουμε λίγο εδώ. Δύο. Εδώ, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κλείνω. Κλείνω. Σφραγίζω τις άκρες. Που στις άκρες έχω το βουτυράκι, έχω λίγο μπέικον, έχω τυρί, έχω τα πάντα. Απλώνω λίγο με τα χέρια. Τρία. Κλείνω την άκρη. Κλείνω την άκρη. Απλώνω λίγο με τα χέρια. Τέσσερα. Και πάμε για το τελευταίο μας. Πέντε. Και να βγάλω τα πενιλία από το φούρνο. Εδώ. Και εδώ. Απλώνω λίγο με τα χέρια και έχει γίνει κάτι μοναδικό. Να καθαρίσω λίγο εδώ. Γιατί θέλω να βγάλω τα καψιά από το φούρνο τα άλλα. Πάρ' τα κλειδιά. Άκη, δεν το θες. Εδώ, μισό. Τέλεια. Και βγάζουμε τα υπόλοιπα από το φούρνο. Έρχομαι. Ένα. Ή μάλλον, τα βγάζω εδώ. Ουου. Φύγε. Πήγε. Δύο. Και βάζω ένα, δύο εδώ. Ένα. Δύο. Μέσα στο φούρνο. Μάλλον θα βάλω τρία. 200 με 210 ο φούρνος για 15 λεπτά. Βάζω και τα άλλα. Εδώ. Βάζω και τα άλλα δύο. Ένα. Δύο. 200-210 βαθμούς. Στον αέρα. Και ουσιαστικά τα πενιλί μου είναι έτοιμα. Αυτό που κάνουμε στα πενιλί με το τα βγάλουμε από το φούρνο είναι να έχεις φανταστική συνταγή. Αγαπάμε. Πούντο. Νομίζω σήμερα δεν ήμουν πολύ οργανωμένο, γιατί έπρεπε να είχα βγάλει ήδη το πινέλο. Where is my pinel? Να. Οπότε με ελάχιστο βουτυράκι αλήφουμε εδώ λιωμένο για να τραβήξει το ζυμάρι και να γίνει έτσι σεξι. Εδώ είμαστε. Τέλειο. Και το πενιλί μας είναι έτοιμο. Θα βγάλω, θα σας δείξω ακριβώς τι έχουμε κάνει. Εδώ, θα κόψω αυτό. Το τέλειο, τέλειο, τέλειο πενιλί. Βάλτε ό,τι γέμιση θέλετε. Κάντε τα όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχετε. 100% θα φτιάξετε και θα βγουν τέλεια. Μπορείτε να βάλετε γέμιση κιμά, σουτζούκι, ό,τι σας αρέσει. Δώστε ακριβώς σημασία σε αυτά που είπα. Χτύπημα καλό. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει. Είναι μοναδικό. Και πέρα, το δεύτερο, ένα, πέντε πενιλί, έτσι απλά, είναι εδώ, για εσάς, με πολύ αγάπη, από το φίλο σας τον Άκη. Λοιπόν, θα δώσω μαχαίρια, να ξέρετε ότι οτιδήποτε ψωμί, ντομάτες και οτιδήποτε άλλο έχετε στο σπίτι κόβονται πάντα με πυρηνωτό μαχαίρι. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να οργανώνουμε την κουζίνα μας. Όπως σας είπα, πάρτε τη θήκη, βάλτε τα μαχαίρια σας μέσα. Ένα πυρηνωτό στο Facebook, ένα πυρηνωτό στο Instagram. Κάτω ακριβώς από το live στο Facebook θα γράψετε Axie Shop μία λέξη. Και τώρα που θα ανεβάσω τα πενιλί στο Instagram, κάτω ακριβώς από το post θα γράψετε Axie Shop. Φιλάκια πολλά. Το βράδυ θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, άμα μπει στη διαδικασία να τα φτιάξεις,
φτιάξε πολλά ζυμάρια και βάλτε στην κατάψυξη. Βγάζει από την κατάψυξη το ζυμάρι. Ρίχνει τη γέννηση, πετάει μέσα στο φούρνο. Αντριά. Ζυμάρια θα τα ψήσετε σκέτα. Δηλαδή, αντί για 15-20 λεπτάκια, θα ετοιμάσετε τα ζυμάρια και εσείς θα τα ψήσετε 5 με 7 λεπτάκια μέσα στο φούρνο. Όχι να ψήσουν 100%, απλά να πάρουν το σχήμα. Οπότε με το που πάρουν το σχήμα, τα βγάζετε, είναι άψητα. Εντάξει, και τα βάζετε στην κατάψυξη. Επειδή βάλαμε τη σμιγδάλη, έχουν πάρει ωραίο χρώμα από κάτω. Δεν ξέρω. Από κάτω και από πάνω. Άντε γεια. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού το βράδυ. Ίσως. Ραντεβού σε μία άλλη ζωή. Θα φάω 2 πενιλί. Τέλος. Τέλος.